ταθρεμπόριο καυσίμων βάζει στο στόχαστρο το Υπουργείο Ανάπτυξης με δέσμη συγκεκριμένων μέτρων. Η βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου, έτσι ώστε η απελευθέρωση της αγοράς, την οποία επιδιώκουμε και με τα μέτρα που ανακοινώνουμε, και η άρση των εμποδίων εισόδου επί τη βάση των πρόσφατων προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να στηριχθεί σε γερά θεμέλια. Η απελευθέρωση των μεταφορών, η τοποθέτηση GPS στα βιτιοφόρα και τα πλοία νεφοδιασμού με πετρέλαιο ναυτιλίας και η εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου ισρών νεκρών σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων είναι ανάμεσα στα μέτρα με τα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε. Έχουμε προβλέψει και για επίδομα θέρμανσης, αλλά δεν έχει τονιστεί, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό ότι το πετρέλαιο κίνησης, ο ειδικός φόρος πετρελαίου κίνησης, έχει μειωθεί κατά 20%. Και εδώ θα πρέπει, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, να δούμε ότι αυτή η μείωση περνάει στην αγορά. Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου, θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των δηληστηρίων και των εταιριών εμπορίας, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η ιχνηθέτηση των καυσίμων, η κατάργηση της βενζίνης LRP, δηλαδή της νέας Σούπερ, καθώς και ο έλεγχος των πειραγμένων αντλιών με ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, χωρίς διακριτικά. Βασικός παράγοντας που διαμορφώνει κυρίως τις τιμές στα επίπεδα που όλοι γνωρίζουμε είναι η φορολογία επί των καυσίμων. Αυτό είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι χρέος όμως της πολιτείας ακόμα περισσότερο λόγω αυτής της κατάστασης να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, να προστατεύσει τους καταναλωτές από την παραπλάνηση και να στηρίξει τους ευσυνείδητους επαγγελματίες. Στις κυβερνητικές ανακοινώσεις περιλαμβάνεται επίσης το νομοσχέδιο για τη σύσταση φορέα τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία, και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.